Λίγες ώρες μένουν μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που έδωσαν οι Βρυξέλλες στην Αθήνα, με τους εκπροσώπους των δανειστών να έχουν ήδη στα χέρια τους το email με τις ελληνικές θέσεις, ενώ η απάντησή τους αναμένεται μέχρι αύριο το πρωί. Η Αθήνα λέει ναι σε δύο επιπλέον αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο: στην καθιέρωση του 50-1% για την προκήρυξη απεργιών σε πρωτοβάθμια σωματεία, στην νομοθέτηση του lockout, στην άμεση νομοθέτηση του μισθολογίου του δημοσίου, σε περιφερειακές αλλαγές στο ασφαλιστικό αλλά και σε αλλαγές των ΦΠΑ στα νησιά στο τέλος όμως του 2015. Η ελληνική πλευρά όμως δεν υποχώρησε σε πιέσεις των δανειστών για επιπλέον αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ενώ λέει όχι και σε μειώσεις συντάξεων και σε αλλαγές στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Την ίδια ώρα, φωτιές άναψαν οι πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή, που ήθελαν τους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο να εξετάζουν το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου έσπευσαν να διαψεύσουν τα σενάρια, ενώ η απάντηση ήρθε και διαστόματος της κυβερνητικής εκπροσώπου Σοφίας Βούλτεψη, η οποία δήλωσε ότι διάλογος με όρους και προαπαιτούμενα δεν γίνεται. Όταν λοιπόν από την πρώτη στιγμή ετέθη το ζήτημα αυτό για να απαντήσει ο διευθυντής του κυρίου Τσίπρα ότι βεβαίως και θα πάει, αλλά θα πάει για να του ζητήσει του κυρίου Σαμαρά την παραίτησή του. Αυτό είναι βάση για να ξεκινήσει διάλογος. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του απάντησε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει υπό προϋποθέσεις, απορρίπτοντας όμως το ενδεχόμενο τριμερού συνάντησης παρουσία και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστική συνεννόηση στο θέμα του χρέους και της εξόδου από την κρίση. Αν μια τέτοια συνάντηση γίνεται σε αναζήτηση συνενόχων, δεν θα έχει όφελος. Αν πρόκειται για μια συνάντηση ως ένα πρώτο βήμα για να πάμε σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, μπορεί να είναι θετικό. Θεωρούμε περιττό να είναι και ο κύριος Βενιζέλος. Ακούμε βεβαίως κάποιους να λένε για συνένεση βεβαίως, αλλά δεν μας λέτε ότι η συνένεση συνεπάγεται μια πολιτική νέας λαϊλασίας και νέας διάλυσης. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν με δεικτικό τρόπο. Τους τρόμαξε τόσο πολύ ένα δημοσίευμα που δεν μπορούν να κρύψουν το φόβο τους απέναντι στην ισχύ των επιχειρημάτων. Δεν βλέπω γιατί δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Τσίπρα. Γιατί το λέτε αυτό? Οι διαφορές που προβάλλονται σήμερα μεταξύ των δύο κομμάτων και των δύο πολιτικών αρχηγών έχουν περιοριστεί κατά πολύ.